Ξεκίνησε από τη Δευτέρα από το Δήμο Θεσσαλονίκη η χορήγηση δωρεάν πρωινού ενό σάντουιτ ή μια τυρόπιτα σε 860 μαθητέ σχολείων τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Θεσσαλονίκη που βιώνουν δύσκολε οικονομικέ συνθήκε. Η διανομή του πρωινού θα διαρκέσει έω το τέλο τη φετινή χρονιά. Κατά την περσινή χρονιά, το πρόγραμμα περιλάμβανε 600 μαθητέ, ωστόσο φέτο ο αριθμό των μαθητών διευρύνθηκε στου 860, όπω ανέφερε ο και Διαβίου Μάθηση Αντώνη στην του κατά την 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, προσθέτοντα ότι με το πρόγραμμα αυτό, ω Δήμο Θεσσαλονίκη, προσπαθούμε να στήσουμε μια κοινωνική δομή για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαία, καθώ έρχεται να συνδράμει οικογένειε και γονεί σε μια εποχή κρίση και έντονων οικονομικών προβλημάτων. Η δωρεάν διανομή πρωινού, αρχικά κατά το 2012, υλοποιήθηκε σε 50 σχολεία και των δύο βαθμίδων, σε συνεργασία με τα κηλικία των σχολείων αυτών, με μια πίστοση τη τάξη των 32.000 ευρώ από το Δήμο Θεσσαλονίκη. Που στο πρόγραμμα συμμετέχουν 54 σχολεία και η διανομή κολατσιού γίνεται σε ακόμη περισσότερου μαθητέ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκη ενέκρινε πίστοση 45.000 ευρώ. Το κολατσιό διατίθεται όχι πλέον στη συνεργασία με τα σχολικά και ηλικία, αλλά μέσω εταιρεία Catering, η οποία ανέλαβε τη διανομή κατόπιν διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού.